αύριο είναι πανελλαδική απεργία, προειδοποιητική, αφορά τα χρέη τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την πλευρά των ταμείων προς τους φαρμακοποιούς, αφορά τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία και οι οποίες οφείλονται εντός εισαγωγικών στο εκβιαστικό τρόπο τον οποίο ζητάνε οι εταιρείες να τους πληρώνουμε τις μετρητές στα φάρμακα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντέξουμε σε αυτού του είδους τη ζήτηση την οποία έχουν οι εταιρείες, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις στα φαρμακεία μας. Αφορά τις φήμες οι οποίες υπάρχουν ότι μάλλον δεν θα πληρωθούμε τον επόμενο μήνα κανένα ταμείο, και καταλαβαίνετε ότι αν πραγματικά επαληθευτούν αυτές οι φήμες, εμείς δεν θα μπορέσουμε τον επόμενο μήνα να αγοράσουμε ούτε μία ασπιρίνη στο φαρμακείο μας. Διότι έχει συσσωρευτεί αυτή τη στιγμή η λήψη, έχουν συσσωρευτεί οι λήψεις από τον ΟΠΑΔ, οι οποίες είναι 8 και 9 μηνών. Εάν θα βάλουμε τώρα και το ΝΕΟΠΗ, το καινούριο ταμείο το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο περιλαμβάνει ΟΠΑΔ, ΙΚΑ και ΟΑΕ, καταλαβαίνετε ότι στα σπληρωμά. Αυτή τη στιγμή, τι πόσα περίπου οφείλονται? Περίπου, στο νομό Ηρακλείου υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή. Τον επόμενο μήνα όμως το ποσό αυτό θα γίνει 20. Θα γίνουν 20. Διότι μιλάμε για το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ ήταν ένα ταμείο που μέχρι σήμερα πλήρωνε. Τώρα με την συνένωση των ταμείων σε ΕΟΠΗ, ούτε το ΙΚΑ θα πληρώνει. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό.